δεν το πήραμε ούτε καν είδηση. Δηλαδή, όταν ρώτησα κάτω παιδιά που είναι εκεί στα πάρκινγκ και δεν ξέρω τι, ούτε καν ακούσαν την έκρηξη καθόλου. Γιατί ήταν μέσα στο αμπάρι του πλοίου και έτσι δεν ακούστηκε. Όλα συνέβησαν λίγες ώρες μετά τον κατάπλου του πλοίου που εκτελεί το δρομολόγιο Ηράκλειο-Πειραιά-Ηράκλειο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το ατύχημα οφείλεται σε διαρροή ατμού στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Η εταιρεία σας ενημερώνει ότι σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου, περί ώρα 9.30, στο πλοίο Blue Horizon, το οποίο βρισκόταν στο λιμάνι του Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης εκδηλώθηκε διαρροή ατμού στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Πρόκειται για 4 άτομα μέλη του πληρώματος ηλικίας 30, 34, 27 και 45 ετών. Δυστυχώς, 4 συνάνθρωποι μας έχουν τραυματιστεί. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, ο ένας είναι σοβαρά και είναι ήδη διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό. Για τους 2 εκ των τραυματιών απαιτήθηκε παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι άλλοι εισήχθησαν στο νοσοκομείο. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να γυρίσουν υγιείς στις εργασίες τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, με εντολή του Υπουργού, στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια του κλάδου ελέγχων πλοίων καθώς και της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων με σκοπό τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του ατυχήματος. Προανάκριση για τα αιτία του ατυχήματος διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Κλιμάκια του Λιμεναρχείου Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα προκειμένου να δούμε πώς ακριβώς σημειώθηκε η έκρηξη και τα αίτια της. Το σίγουρο είναι ότι αφορά το χώρο του μηχανοστασίου και μέχρι αυτήν την ώρα η εκτίμηση είναι ότι έσκασε μία αντλία. Επίσης, κλιμάκιο βαθμοφόρων συνοδεύει τους τραυματίες στο Παγνί.